Κύριε Υπουργέ, για την εξέλιξη στη ΔΕΗ δεν ευθύνονται ούτε οι εργαζόμενοι, ούτε ο λαός, αλλά οι πολιτικές της απελευθέρωσης που όλοι τις υπηρετήσατε αυτή την περίοδο, έτσι ώστε να υπάρξουν νέα παιδεία και δοφορίες για το κεφάλαιο. Με το σχέδιο νόμου η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει, όπως είπε ο Υπουργός, από εκεί που σταμάτησαν οι προηγούμενοι, φέρνοντας σαν παράδειγμα βέβαια και τη ΔΕΗ ΑΠΕ, όπου και εκεί η ίδια γραμμή ακολουθήθηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων. Εξαπολύει λοιπόν σφοδρή επίθεση για τους εργαζόμενους τσάκισμα των δικαιωμάτων και για το λαό πιο ακριβό ρεύμα. Προβλέπει απολύσεις, εθελούσιες τις αποκαλείται, για να γίνουν πιο εύκολα αποδεκτές, κατάργηση της μονιμότητας για τους νεοπροσλαμβανόμενους εργαζόμενους, νομοποιώντας τον εργασιακό μεσαίωνα που υπήρχε και στη ΔΕΗ ΑΕ, με εργαζόμενους πολλαπλών ταχυτήτων, τον οποίο βέβαια διατήρησε η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Μείωση του εισοδήματος των εργαζομένων με την κατάργηση του όρου της συλλογικής σύμβασης, που όταν υπογράφηκε αντί για αυξήσεις η ΔΕΗ πρότεινε τα ειδικά τιμολόγια για εργαζόμενους και συνταξιούχους της ΔΕΗ και συμφωνήθηκε να αποτελεί όρο της συλλογικής σύμβασης. Λέτε ψέματα όταν ισχυρίζεστε ότι τα ειδικά τιμολόγια ήταν χαριστική παροχή από τη ΔΕΗ ΑΕ προς τους εργαζόμενους. Η ρύθμιση αυτή αποτελεί συνέχεια των ανατροπών που ψηφίσατε και με τον αναπτυξιακό νόμο για τις συλλογικές συμβάσεις, με τις εξαιρέσεις από την εφαρμογή τους, προκειμένου να μειωθεί η τιμή της εργατικής δύναμης με μείωση του μέσου όρου του μισθού σε όλους τους κλάδους. Η παραπέρα ενίσχυση με το ανταγετικό νομοθετικό πλαίσιο της μείωσης του κόστους λειτουργίας για αύξηση της κερδοφορίας επιδεινώνει τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων. Είναι χαρακτηριστικό το 2018 καταγράφτηκαν στο όνομα του κέρδους 100 εργατικά ατυχήματα και ένα θανατηφόρο στη ΔΔΕ, στη γατρική της ΔΕΗ. Βέβαια, το νομοσχέδιο δεν καταπιάνεται με το θέμα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία των εργαζομένων. Με αυτές τις εξελίξεις, όχι μόνο δεν προστατεύονται οι εργαζόμενοι, αλλά αντίθετα επιδεινώνεται ραγδαία η θέση τους, όπως και των λαϊκών νοικοκυριών, που δεν μπορούν να πληρώνουν την αυξημένη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, που έφτασε στο 150% τα τελευταία χρόνια και με την πρόσφατη αύξηση. Το κυνήγι των μικροφοηλητών με εκβιασμούς και κόψιμο του ηλεκτρικού είναι άλλη μια πλευρά της πολιτικής σας που αυξάνει την ενεργειακή φτώχεια. Αυτά είναι τα καλά της απελευθέρωσης, την οποία, όπως είπαμε, πιστά υπηρετείτε και εσείς και το ΠΑΣΟΚ, που εδώ παρουσιάστηκε ένας ομιλητής να είναι αθώος του αίματος, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ. Τσάκισμα των δικαιωμάτων των εργαζομένων και οι τιμές για το λαό στο Θεό, που λένε. Έτσι διαμορφώνεται το φιλικό περιβάλλον για τους επιχειρηματικούς ομίλους που επενδύουν στη ΔΕΗ. Ο περιορισμός της ΔΕΗ, η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΕ, του ΔΕΔΙΕ και της ΔΕΠΑ, καθώς και το κλείσιμο των ελληνικών μονάδων, έρχεται να υπηρετήσει τους επιχειρηματικούς σχεδιασμούς, τους επιχειρηματικούς ομίλους. Χιλιάδες οικογένειες θα καταστραφούν μέσα από αυτή την λογική της απολιγνητοποίησης που λέτε. Ο εξορισμός της ΔΕΗ είναι η κατάργηση της σταθερής και μόνιμης εργασίας. Ο καθαρισμός του μισθού από το ΔΣ της ΔΕΗ με κατάργηση της συλλογικής διαπραγμάτευσης της συλλογικής σύμβασης. Η απόλυση του προσωπικού που εργάζεται με μόνιμες σχέσεις εργασίας και με εργασιακά δικαιώματα που καθορίζονται από συλλογικές συμβάσεις, την οποία χαρακτηρίζεται εθελούσα έξοδο. Η αντικατάστασή τους με νέους εργαζόμενους. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι νέες συμβάσεις θα είναι κατά παρέκκληση από την ισχύουσα στην επιχείρηση επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας ή από τον κανονισμό κατάστασης προσωπικού ΔΕΗ ή από οποιαδήποτε άλλη επιχειρησιακή συμφωνία, ρύθμιση ή συνήθεια, ιδίως ως προς τις αποδοχές των προσλαμβανομένων, τις άδειες, τις κάθε είδους προς αυξήσεις των αποδοχών, τα επιδόματα και οι λοιπές παροχές, καθώς και τους όρους και τη διαδικασία των απολύσεων. Τα πάντα δηλαδή. Στο όνομα της ανταγωνιστικότητας και του εξυγχρονισμού, η ΔΕΗ θα πρέπει να απολύσει περίπου τους 5.000 εργαζόμενους ώστε να μειώσει το κόστος της, προβάλλοντας το σαθρό επιχείρημα ότι έτσι θα μπορέσουν να προκύψουν ανταγωνιστικά τιμολόγια. Το νομοσχέδιο δεν προβλέπει καμία προστασία
για τους εργαζόμενους του ομίλου της ΔΕΠΑ. Καταργεί ακόμα και αυτό το υποτυπώδες άρθρο, το οποίο πρόβλεπε την τριετή προστασία από απόλυση και τους όρους εργασίας, με την αιτιολογία να εφαρμόζεται με ομοιόμορφο τρόπο η νομοθεσία που διέπει τις εργασιακές σχέσεις, που φυσικά ούτε και αυτή η πρόβλεψη δεν απαντούσε στην ανάγκη για μόνιμη και σταθερή εργασία. Ο Υπουργός δήλωσε προκλητικά ότι εξχρονισμός είναι να μην μας επιβάλλουν οι σημερινοί εργαζόμενοι πώς θα εργάζονται και ποιες συμβάσεις θα συνάπτουν οι καινούργοι εργαζόμενοι. Και έφερε σαν παράδειγμα τον ΟΤΕ, που βέβαια εδώ οι ευθύνες, αν θέλετε, του κυβερνητικού και ερωτητικού συνεργαλισμού, που δέχτηκε την διαφοροποίηση των παλιών με τους καινούργιους, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τα νέα αυτά μέτρα και ρυθμίσεις στοχεύουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση του κεφαλαίου για να βγάλει υπερκέρδη. Οι ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις υπηρετήθηκαν, όπως είπαμε, από όλες τις κυβερνήσεις. Η δημιουργία εργαζομένων πολλών ταχυτήτων, μόνιμη ατομικές συμβάσεις, συμβασιού χωρισμένου χρόνου, εργαζόμενοι με σύμβαση έργου, εργολαβικοί, ενοικιαζόμενοι, είναι αυτά που έφεραν οι προηγούμενοι νόμοι στην κατεύθυνση της απελευθέρωσης με την ιδιωτικοποίηση. Η καπιταλιστική ανάπτυξη, οι επενδύσεις και τα κέρδη εκατομμυρίων που πραγματοποιούνται συνοδεύονται αντίστοιχα με επιδείνωση στις θέσεις των εργαζομένων του κλάδου, δεν υπηρετούν τις λαϊκές ανάγκες για επαρκή και φθηνή ενέργεια. Το βιωτικό επίπεδο των εργαζομένων στον κλάδο πέφτει, τα τιμολόγια ανεβαίνουν και η ενεργειακή φτώχεια εξαπλώνεται, διότι στην οικονομία της αγοράς, τον καπιταλισμό, η εργασία είναι κόστος και η ενέργεια εμπόρευμα μέσω κερδοφορίας του κεφαλαίου και όχι κοινωνικό αγαθό. Χαιρετίζουμε τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στη ΔΕΗ και στη ΔΕΠΑ και τους καλούμε να γανώσουν παραπέρα τη δράση τους για τα δικαιώματά τους και για ρεύμα φτηνό για το λαό. Στηρίζουμε τα αιτήματα για να μην προχωρήσει καμιά περαιτέρω ιδιωτικοποίηση στον κλάδο της ενέργειας, άμεσα να προσληφθούν όσοι εργάζονται μέσω εργολάβου, κατάργηση όλων των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, μόνιμη σταθερή δουλειά για όλους με πλήρη σύγχρονα δικαιώματα, καμιά πώληση παράδοση μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, ορυχείων και ορυκτού πλούτου, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, να μην μείνει καμιά λαϊκή οικογένεια χωρίς ρεύμα και αέριο, ρεύμα και φυσικό αέριο φθηνό για το λαό. Υπογραφή και εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων με αυξήσεις για όλους και ανάκτηση απολειών. Μέτρα για την υγεία και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Καταθέσαμε τέλος την τροπολογία ως ΚΚΕ, που προβλέπει την ένταξη των εργολαβικών εργαζομένων με ελαστικές μορφές στον όμιλο ΔΕΠΑ, με αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους, καθώς και την προστασία όλων των εργαζομένων από απόλυση και των δικαιωμάτων που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή. Καλούμε όλες τις πτέρυγες να ψηφίσουν την πρόταση, την τροπολογία του ΚΚΕ.